αν υπάρξει μετάνοια, θα υπάρξει αυτή η δυσκολία για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, στο μέτρο που κανείς έχει εργαστεί στα πάθη του. Όσο περισσότερο έχει εργαστεί στα πάθη του, δηλαδή στις αισθήσεις, και έχει ικανοποιήσει τις αισθήσεις, τόσο πιο πολύ θα δυσκολευτεί. Εκείνο που θα βοηθήσει οπωσδήποτε είναι η απόφαση. Όταν ρώτησε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ ποιο είναι το πιο σημαντικό στην πνευματική ζωή, ποια είναι η πιο σπουδαία, ας πούμε, αρετή, τι πρέπει να επιδιώξει ο χριστιανός. Δεν είπε ούτε η ταπείνωση, ούτε η αγάπη, ούτε η προσευχή. Ξέρετε τι είπε? Η απόφαση. Να το πάρεις απόφαση. Να το θελήσεις. Να ξεκαθαρίσεις μέσα σου με ποιο στρατόπεδο θα είσαι. Είναι δύο στρατόπεδα, δεν έχει τρίτο. Ή του Χριστού ή του Αντιχρίστου. Σε ένα από τα δύο θα πας. Εφόσον θα συνταχθείς με το στρατόπεδο του Χριστού, θα πρέπει να είσαι συνεπής στην επιλογή σου. Μετά είναι θέμα πόσο ειλικρινής είσαι με τον εαυτό σου. Έτσι, πρώτα-πρώτα. Και δεν λες ψέματα στον εαυτό σου. Γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει, έτσι, και με τους χριστιανούς σήμερα. Έχεις ευλογημένο να εξομολογηθείς. Και κάθεσαι έξω από το εξομολογητήριο και δεν κλείνεις το στόμα σου. Δεν κλείνεις το στόμα σου. Καλά, είναι άνθρωπος μετανοημένος αυτός. Που υποτίθεται ότι θα πάει μέσα να εξαγορευτεί στο Θεό τις αμαρτίες του και δεν μπορεί να σιωπήσει ούτε ένα λεπτό για να δει τον εαυτό του. Γιατί κάθε εξομολόγηση ουσιαστικά είναι και μια μικρή κρίση. Σαν να είσαι μπροστά στο κριτήριο του Θεού είσαι εκείνη την ώρα. Σαν να είναι μια μικρή δευτέρα παρουσία. Και δεν μπορείς να βάλεις τη γλώσσα μέσα σου, να το πούμε λαϊκά. Πού είναι η μετάνοια, καταλάβατε? Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ειλικρινής πρώτα-πρώτα με τον εαυτό του. Λέει ότι μετανόησε, αλλά δεν μετανόησε. Ή δεν μπορεί να σταματήσει μια κακή συνήθεια. Έχει ένας τη συνήθεια, ας πούμε, να βλέπει βρώμικα πράγματα. Πού είναι η συνέπειά σου, αφού ξέρεις ότι αυτό δεν αρέσει στον Χριστό? Επιτέλους πέτα το αυτό το ίντερνετ, αφού δεν μπορείς αλλιώς να το ελέγξεις. Ή ο άλλος δεν μπορεί να σταματήσει το ποτό ή το κάπνισμα. Πού είναι η συνέπειά σου? Μερικοί άνθρωποι τους λέω πόσο μπορείς να κρατήσεις για να κοινωνήσεις, ας πούμε. Μία μέρα, όλοι δεν γίνεται μία μέρα. Και μετά παίζουμε τις ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες, αδύνατο λέει πάτερ, 8 ώρες, τόσο πολύ. Καταλάβατε? Πού είναι? Εδώ αν έρθει αύριο, ας πούμε, ένας και σου πει αν δεν πατήσεις την εικόνα εγώ θα σου πάρω το κεφάλι, τι θα κάνεις τότε? Όταν δεν μπορείς να αντισταθείς σε ένα τσιγάρο. Ή θα του πεις κάτσε να καπνίσω ένα τσιγάρο και μετά να σκεφτώ. Τι να σκεφτείς? Τώρα αστεία λέμε, αλλά δεν είναι αστεία. Είναι πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν έχουμε προαίρεση, καταλάβατε. Δεν βάζουμε προαίρεση. Πάμε, πώς λένε οι Άγγλοι, so and so, έτσι και έτσι. Χωλαίνοντας. Δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους, δίψυχους ο Θεός. Γιατί το είπαμε κιόλας. Άνθρωπους δειλούς, δίψυχους, ακατάστατους. Αυτή δεν είναι κατάλληλη για τη Βασιλεία του Θεού. Οπότε και στα παιδιά αυτά που είπατε, έτσι, που ξεκίνησαν, δεν λέω ότι είναι κακό να πεις και ένα τραγούδι τέτοιο για τα μωρά, για τα παιδάκια του δημοτικού, έτσι. Τα παιδιά της Γαλιλαίας, ο Χριστέ πως αγαπούσα και λοιπά, έτσι, τραγούδια τέτοια. Τα λέγαμε αυτά, έτσι, τα ξέρετε κάποιοι. Ωραία. Αλλά θα μείνουμε σε αυτό. Μια ζωή στα νήπια θα είμαστε? Ή θα πάμε και λίγο πιο πάνω? Αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Εντάξει, πέρασε στο νηπιαγωγείο, θα πας και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεν τα απορρίπτουμε, όπως και τις προσευχούλες που λέγαμε μικρά παιδιά, έτσι. Σύ που κόσμος κυβερνάς, ωραία, τα λέγαμε, τα ψέλναμε. Θα μείνουμε σε αυτό ή θα πάμε και πιο πάνω? Πρέπει να προχωρήσουμε.